Πολύ προσοχή χρειάζεται με τους αριθμούς που σας καλούν στο κινητό κυρίως, όχι μόνο με τα πενταψήφια αλλά ακόμα και με κάποια δεκαψήφια που αν και ο αριθμός φαίνεται στην αναγνώριση υπάρχει περίπτωση αν απαντήσετε ή καλέσετε πίσω να σας χρεώσει υπερβολικά. Υπάρχουν πολλών ειδών τέτοιοι αριθμοί. Ε, το πιο συνηθισμένο φαινόμενο είναι να λαμβάνουμε μηνύματα από πενταψήφιους αριθμούς που συνήθως ξεκινούν το νούμερο τα νούμερά τους από 54 ή από 19. Και πώ συμβαίνει αυτό, Πάρα πολλοί συνδρομητέ παραξενεύονται. Μα πώ, εγώ δεν έκανα κάποια κλίση, δεν έστειλα κάποιο μήνυμα, πώ χρεώθηκα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό ο αριθμό από την Θεσσαλονίκη καλεί και στο δικό μου κινητό τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία η ώρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ακατάλληλε ώρε, δηλαδή ώρε κοινή ησυχία. Και μάλιστα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όταν πατούσα κύρωση τη κλίση, δηλαδή έκλεινα το τηλέφωνο, επέμενε ακόμα περισσότερο αυτό ο αριθμό. Στην αρχή κι εγώ, επειδή είναι ένα σταθερό αριθμό αριθμό που σε καλύπτει τη Θεσσαλονίκη και αρκετό κόσμο έχει γνωστού στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει στη διαδικασία να απαντήσει. Απάνησα για εγώ στην αρχή και δεν ακουγόταν τίποτα. Μία-δύο φορέ δεν το ξανασήκωσα, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Η χρέωση, όπω τονίστηκε, μπορεί να φτάσει έω και τα 35 ευρώ το μήνα. Συνήθω το νούμερο του κινητού έχει δηλωθεί σε κάποιο ιστότοπο στο ίντερνετ για διαφημιστικού λόγου πήρα πίσω αυτόν τον αριθμό και δεν ακούγεται τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις βάζουν μουσική, ενώ κάποιοι άλλοι που τους έχουν πάρει ακούγεται κάποια στιγμή ένα goodbye, μόνο αυτό και σε εταιρεία που πήρα τηλέφωνο που βρίσκουν αριθμούς τηλεφωνικούς για το σε ποιον ανήκει αυτός ο αριθμός, η απάντηση ήταν από, τα, από τις εταιρείες αυτές ότι δεν υπάρχει καταχώρηση. Εάν δεν λάβουμε μήνυμα που να λέει ότι για την κλίση αυτή χρεώνεστε τόσο, ε, κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει να απευθυνθούμε πάλι στον πάροχό μας ή να απευθυνθούμε ακόμη και στην εκπιζό, στην προστασία του καταναλωτή. Ε, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο όμως να μην λέει τίποτα. Λίγο προσοχή την ώρα που δεχόμαστε την κλίση ή που είναι να κάνουμε εμεί την κλίση. Αν μα λέει πάρτε μετά από λίγο, πρέπει να ακούσουμε τι μα λέει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, λέει ότι έχει χρέο, η τάδε κτλ. Αν ακούσουμε κάτι περίεργο, καλύτερα να τα αποφύγουμε. Καλύτερα να τα αποφύγουμε. Τα μηνύματα τέλο απενεργοποιούνται με τη λέξη STOP στα λατινικά και έπειτα έρχεται πίσω ένα μήνυμα απενεργοποίηση μια συνδρομή. Υπάρχουν μάλιστα κλήσει που προτρέπουν να καλέσουμε γιατί κερδίσαμε ένα ταξίδι. Όταν όμω καλέσουμε, τότε η χρέωση είναι μάλλον μεγαλύτερη από την αξία του ταξιδιού.